Καλή χρονιά, ρε παιδιά, θα πω! Καλή σεζόν με υγεία. Και σε εσάς το ίδιο, καλή σεζόν, φιλιά σε όλους να δώσεις. Πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου? Εμένα ο Αλεξάνδρου μου άρεσε πάρα πολύ από πριν που ήταν στην Ελένη. Ο Δημήτρης λοιπόν, εγώ θεωρούσα ότι είναι στην Κατερίνα. Γυρνώντας από τις διακοπές, μαθαίνω ότι δεν θα είναι ο Δημήτρης. Και λέω, συγγνώμη, δεν θα είναι ο Δημήτρης. Τον θέλουμε! Σκέψω ότι ήμασταν στη φωτογράφηση. Μιλάω εγώ με τον Δημήτρη το πρωί. Του λέω να σου πω, θέλω να βρεθούμε κτλ. Μου λέει ναι, να βρεθούμε. Πότε? Λέω, κοίτα, τώρα έχουμε τη φωτογράφηση με την ομάδα. Θες να έρθεις? Έρχεται να τα πούμε. Του λέω, δεν βάζεις και ένα μπλουζάκι? Είχατε και δύο απώλειες, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τον Θανάση Πασά, οι οποίοι νομίζω ότι έφυγαν για το γεγονός ότι έχει έτσι λίγο πιο βαριά ενημέρωση η εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος, από την πρώτη στιγμή που του έγινε η πρόταση για το Easy Express, ήρθε και το συζήτησε μαζί μου. Και εγώ δεν μπορούσα. Μου είπε: θέλω να το κάνω πάρα πολύ, αλλά εσύ ό,τι πεις. Του εξήγησα τους λόγους για τους οποίους μετά δεν θα μπορούσε να επανέλθει, γιατί μετά θα ήταν σε άλλο κανάλι, όπως θα είναι και φέτος. Εγώ δεν θα μπορούσα να τον σταματήσω, ούτε να τον κρατήσω με το ζόρι. Και νομίζω ότι του τέριαζε και πάρα πολύ. Όντως ένιωθε πιο παράτερος σε αυτό το μέρος της εκπομπής, το έβλεπα. Οπότε νομίζω ότι ήταν καλύτερα για όλους. Δεν αλλάζει κάτι στην προσωπική μας σχέση. Τον αγαπάω, τον εκτιμάω πάρα πολύ. Το ίδιο και με τον Θανάση. Με τον Θανάση δεν είχαμε δεθεί τόσο πολύ. Ήταν όμως ένα παιδί που πραγματικά νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό του. Είχε συνηθίσει κάτι άλλο, να το κάνει μόνος του, να έχει περισσότερο τον έλεγχο. Οπότε, ξέρεις, ζορίστηκε αρκετά ο Θανάσης, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά του. Και νομίζω ότι και εκείνος, ξέρεις, θέλει να κάνει κάτι πιο πάνω του. Χθες τοποθετήθηκε σε όσον αφορά και την στάση του Γιώργου Λιάγκα στους δημοσιογράφους. Δικαίωμά του φυσικά να μην μιλήσει, δεν μας κάλεσε. Εκεί πήγαμε με το ζόρι, όπως και τα υπόλοιπες εκπομπές. Εντάξει, έχει συμβεί σε όλους μας. Όμως ο Γιώργος, όταν αυτό συμβαίνει στην εκπομπή του, τον έχω δει πάρα πολλές φορές να το υπογραμμίζει και να λέει, εντάξει, έχουν κάτι στα παιδιά εκεί τόσες ώρες για να τους κάνεις μια δήλωση. Οπότε περίμενα, θα μπορούσες να πεις κάτι και να μην είσαι αγενής και να φύγεις. Αυτό λίγο παρεξηγήθηκε. Εγώ δεν σχολίασα το ότι ο Γιώργος δεν μίλησε στους δημοσιογράφους. Γιατί αυτό το σέβομαι. Εγώ σχολίασα το ότι στην εκπομπή σου τοποθετήσει και λες, κρίμα τα παιδιά, περιμέναν τόση ώρα, δώσ' τους μια τάκα, πες ένα γεια. Όταν κάνεις αυτό το σχόλιο, είναι άσχημο μετά για τις άλλες εκπομπές να μην το. Για τα παιδιά αυτά ουσιαστικά να μην το κάνεις. Οπότε το σχόλιο μου δεν πήγαινε σε αυτό. Πήγαινε στο ότι είναι κάτι που σχολιάζει. Έδωσες και μια πολύ συγκινητική συνέντευξη στο OK και πραγματικά μοιράστηκες πολύ σημαντικά κομμάτια της ζωής σου, όπως είναι η απώλεια της μητέρας σου, αλλά και το διαζύγιο. Αυτά είναι και τα θέματα, είναι ο λόγος που δεν δίνω πολλές συνεντεύξεις, γιατί δεν αισθάνομαι πάρα πολύ έτοιμη. Το κομμάτι της μαμάς μου δεν μπορώ σε ζωντανή συνέντευξη να το συζητήσω καθόλου, χωρίς να κλάψω. Και το διαζύγιο είναι κάτι πολύ δύσκολο, πολύ προσωπικό. Έχουν περάσει αρκετά τα χρόνια, οπότε αρχίζει και γίνεται πιο διαχειρίσιμο στο δημόσιο λόγο μου. Είναι κομμάτια που είναι πολύ δύσκολο να τα μοιραστείς.